Καλησπέρα σας. Μαζί θα παρακολουθήσουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σούπερ. Τα διλήμματα των επερχόμενων ευρωεκλογών έθεσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η αναμέτρηση του Ιουνίου θα κρίνει αν η χώρα θα συνεχίσει να έχει πολιτική σταθερότητα και θα αναδείξει την πολιτική δύναμη που θα εκπροσωπεί τους Έλληνες στην Ευρώπη, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας αντίπαλο τη χαλαρή ψήφο. Ο στόχος μου σήμερα δεν είναι ο απολογισμός του κυβερνητικού μας έργου. Ο στόχος είναι άλλος. Είναι η προετοιμασία της παράταξης για την πολιτική μάχη που έχουμε μπροστά μας, τις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Είναι μια αναμέτρηση πολύ σημαντική. Διπλά σημαντική, θα έλεγα. Τη μία πλευρά θα κρίνει αν η χώρα θα συνεχίσει να έχει αυτή την πολυπόθητη σταθερότητα, πολιτική σταθερότητα, την οποία με τόσο κόπο οικοδομήσαμε, αν θα μείνει στον δρόμο των αλλαγών, αν θα πετύχει τελικά τους στόχους για τους οποίους μίλησαμε ορίζοντα το 2027. Και απ' την άλλη, οι ευρωκάλπες πρέπει να αναδείξουν την πολιτική δύναμη που επιθυμούν οι Έλληνες ψηφοφόροι να τους εκπροσωπεί στην Ευρώπη, ώστε να αναρωτηθούμε όλοι μαζί ποιο είναι το κόμμα που τελικά πιστεύει διαχρονικά στις αξίες της Ευρώπης. Αλλά και το πιο σημαντικό, ότι οι πολίτες δεν ψηφίζουν ποτέ για το παρελθόν, ψηφίζουν μόνο για το μέλλον. Ποιο είναι το κόμμα εκείνο που θα διεκδικήσει πιο αποτελεσματικά τα συμφέροντα της πατρίδος στα δύσκολα μέτωπα των Βρυξελών. Με άλλα λόγια, ποια παράταξη θα είναι δοκιμασμένη και ικανή ώστε να δυναμώσει την εθνική φωνή έξω από τα σύνορά μας. Υπάρχει όμως και μία ακόμα διάσταση στην επιλογή του Ιουνίου. Έχει και αυτή την ξεχωριστή της σημασία. Δεν είναι άλλη από την ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα σε αυτούς που επιμένουν και σήμερα ακόμα να διασύρουν τη χώρα διεθνώς. Μόλις πρόσφατα, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ευρωβουλευτές του δεν δίστασαν να ζητήσουν, προσέξτε, μέχρι και τη διακοπή της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης προς την Ελλάδα. Ένας ευρωβουλευτής του, μάλιστα, με πολύ μεγάλη περηφάνεια, ομολόγησε πως ήταν ο ίδιος εμπνευστής του ψηφίσματος ντροπή, του ψηφίσματος ντροπή της Ευρωβουλής. Το οποίο ψήφισμα τι υποστηρίζει, ούτε λίγο πολύ, ότι για κάθε ναυάγιο μεταναστών, στο οποίο τραγικά χάνονται ανθρώπινες ζωές, δεν οφείλονται οι διακινητές, αλλά ευθύνεται το ελληνικό λιμενικό που φυλά τα θαλάσσια σύνορα. Το ψήφισμα αυτό ισχυρίζεται πως δήθεν την Ελλάδα κυβερνά περίπου μια χούντα, με τη δικαιοσύνη να μην λειτουργεί, με τον τύπο να φημώνεται. Έχουμε πάλι δηλαδή το παλιό γνωστό παιχνίδι της αντιπολίτευσης. Να κατασκευάζει μια μαύρη εικόνα της χώρας και μετά να την προβάλλει διεθνώς, ανδιαφορώντας και τις όποιες επιπτώσεις. Και όχι μόνο, διότι τα ίδια πρόσωπα τόλμησαν να μιλήσουν και για ελεγχόμενη ενημέρωση, όταν οι ίδιοι ζουν με τα fake news δικών τους πιστολέρος της διαβολής που αυτοποκαλούνται δημοσιογράφοι, αλλά, προσέξτε, είχαν και το θράσος να αναφερθούν σε αυτήν τη χρονική συγκυρία στο κράτος δικαίου. Μάλιστα, όταν πρώτος ο κύριος Τσίπρας ομολογεί πως ήταν, λέει, λάθος η στοχοποίηση των αντιπάλων του με τη σκευωρία της Νοβάρτης, όπως και η προσπάθεια ελέγχου της πληροφόρησης με το στημένο διαγωνισμό για τα κανάλια. Είναι σκάνδαλα για τα οποία, μάλιστα, για να μην ξεχνιόμαστε, το ειδικό δικαστήριο έχει καταδικάσει δύο υπουργούς του. Ο νέος αρχηγός όμως έχει, φαίνεται, σηκώσει δικό του μπαϊράκι και δεν συμφωνεί σε όλα με τον παλιό. Ίσως γιατί έχει να σηκώσει το δικό του σταυρό με όσα ανακαλύπτονται για τα οικονομικά του. Γιατί όπως φαίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, προσέξτε, έφτιαξαν το 2016 ένα νόμο εναντίον του Μητσοτάκη, αλλά τελικά αυτό στρίμωξε τον Κασελάκη. Επί μήνες ρωτάτε αν έχει εταιρείες στο εξωτερικό, κάτι που απαγορεύει ρητά η ισχύουσα διάταξη. Θυμίζω, διάταξη που ψηφίστηκε το 2016 από το ΣΥΡΙΖΑ. Και εκείνος πώς απαντά, λέγοντας ότι θα ρωτήσει τους δικηγόρους του. Όμως, στο μεταξύ, προσέξτε, οι εταιρείες αυτές δανείζουν το κόμμα τους.
Βγάλετε εσείς τα δικά σας συμπεράσματα. Το πρώτο πάντως που προκύπτει, και δεν θα πω τίποτα άλλο για το θέμα αυτό, είναι ότι σίγουρα μια τέτοια παράταξη ούτε το ηθικό πλεονέκτημα ούτε το κράτος δικαίου μπορεί να κάνει σημαίες του. Πρόκειται συνεπώς για μια εκστρατεία και ένα γαϊτανάκι το οποίο ένα πράγμα και μόνο δηλώνει. Ότι καθώς θα βαδίζουμε προς τις εκλογές οι αντίπαλοι μας, όπως το έκαναν εξάλλου, θέλω να θυμίσω, όχι πολύ επιτυχημένα το 2023, θα αντικαθιστούν όλο και περισσότερο το έλλειμμά τους σε πολιτικές θέσεις με τέτοιου είδους επιθέσεις. Κάτι το οποίο βέβαια διαμορφώνει και ανάλογα τα δικά μας προεκλογικά καθήκοντα. Απαιτώντας να προσθέσουμε στη μαχητικότητα των δράσεών μας και την οριμότητα των αντιδράσεών μας. Μη γελιόμαστε λοιπόν. Θα έχουμε και τώρα μια αντιπαράθεση με τοπική. Θα έχει φόντο ευρωπαϊκό, αλλά θα έχει και περιεχόμενο εθνικό. Γιατί εκεί θα αναμετρηθούν τελικά οι δυνάμεις που περιφρουρούν τα σύνορά μας, επεκτείνοντας το φράχτη στον Εύρο με αυτές που τα ήθελαν ορθάνυχτα και αφύλακτα. Να αναμετρηθούν όσοι θωρακίζουν τις ένοπλες δυνάμεις με μαχητικά Ραφάλ, με φρεγάτες Μπελαρά, με τα πρώτα ελικόπτερα Ρώμεο τα οποία μόλις έφτασαν, με εκείνους που καταψήφιζαν ακόμα και τους αμυντικούς εξοπλισμούς. Θα αντιπαρατεθεί η Νέα Δημοκρατία της ανάπτυξης και των καλύτερων μισθών με μια αντιπολίτευση όμοιρο του χθες. Αγωνιώντας ποιο από τα κόμματά της θα έρθει δεύτερο ή τρίτο στην ήττα. Αλλά θα αναμετρηθεί. Και η ευρωπαϊκή παράταξη που έφερε στη χώρα τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης με όσους, όπως είπα, υπάρχουν μόνο για να τη διδυθμούν στους διαδρόμους των Βρυξελών. Τον Ιούνιο τέλος, η χώρα θα κληθεί να στείλει και ένα μήνυμα σταθερότητας σε ένα πολύ δύσκολο, σε ένα πολύ ασταθές διεθνές περιβάλλον. Ένα πόλεμο να μένεται στην Ουκρανία με τη Μέση Ανατολή να αιμορραγεί ξανά με τον ανατολικό μας γείτονα, παρά την σημαντική βελτίωση των σχέσεών μας, να παραμένει απρόβλεπτος. Η Ελλάδα, συνεπώς, έχει ανάγκη από συνέχεια στην πρόοδο μέσα στα σύνορά της. Παράλληλα όμως οφείλει να είναι παρούσα και έξω από αυτά ως δύναμη ειρήνης και ασφάλειας. Φίλες και φίλοι, να γιατί οι κάλπες των ευρωεκλογών δεν προσφέρονται για αδράνεια. Γιατί η αμφισβήτηση, η όποια αμφισβήτηση του πολιτικού σκηνικού μπορεί να κλονίσει κατακτήσεις που τώρα θεωρούνται δεδομένες, περιορίζοντας την ορμή του τόπου προς τα μπρος. Ούτε ασφαλώς και είναι κάλπες που πρέπει να γίνουν αφορμή τυφλής διαμαρτυρίας. Διότι σε τέτοιες περιπτώσεις άλλο σήμα θέλει συχνά να στείλει ο ψηφοφόρος και άλλο είναι τελικά αυτό που επιστρέφεται με το αποτέλεσμα. Κάτι που ισχύει και για όσα κομματίδια βλέπουν τις ευρωεκλογές ως μεγενθητικό φακό για το ανάστημά τους. Είναι αυτά που κρύβουν τον αντιευρωπαϊσμό τους κάτω από δήθεν, προσέξτε, πατριωτικά συνθήματα. Δεν βλέπουν όμως παρά μόνο την σκιά τους. Και όπως έλεγε και ο Σάμουελ Τζόνσον, ο ψεύτοπατριωτισμός αποτελεί το τελευταίο καταφύγιο του απατεώνα. Ενώ όλοι ξέρουμε ποιο κόμμα είναι αυτό που υπηρετεί με έργα και όχι με λόγια την Ελλάδα. Είναι η Νέα Δημοκρατία που επέλεξε πάντοτε τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Είναι η Νέα Δημοκρατία που με τον ιδρυτή της, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, έβαλε τη χώρα στην ευρωπαϊκή οικογένεια και όταν κινδύνεψε η χώρα, την κράτησε εκεί, μέσα στην Ευρώπη, μακριά από περιπέτειες. Είναι το κόμμα που τώρα πρωταγωνιστεί στην κοινή πορεία, ξέροντας να παρεμβαίνει, να προτείνει, να χτίζει διεθνείς συνενέσεις. Παράλληλα όμως, να αντιστέκεται και να διεκδικεί, όταν η πατρίδα αυτό απαιτεί. Την ευρωπαϊκή πολιτική μας την αποδείξαμε στην πανδημία, στην ενεργειακή κρίση. Θυμάμαι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συχνά οι θέσεις μας και οι προτάσεις μας συναντούσαν στην αρχή επιφυλάξεις. Κατέστησαν όμως τελικά ευρωπαϊκές κοινοτικές αποφάσεις.
Με αφορμή τη δημιουργία άτυπων σκουπιδότοπων από ασυνείδητους πολίτες στην περιοχή Αρσενέικα του Δήμου Τρίπολης, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, κύριος Γιώργος Οικονομόπουλος, παραχώρησε συνέντευξη τύπου σχετικά με τον κλάδο της καθαριότητας. Χθες με μεγάλη έκπληξη, διερχόμενος από την περιοχή αυτή, που την προηγούμενη Πέμπτη είχαμε καθαρίσει, είχαμε όπως είπατε προηγουμένως και καθαρίσαμε γιατί ήταν σκουπιδότοπος εκεί πέρα και το καθαρίσαμε την περιοχή, την οποία την είχαμε κάνει πεντακάθαρη, διαπίστωσαμε μεγάλη έκπληξη κάποιος ασύνδητος συμπολίτης μας να έχει πάει και να έχει εναποθέσει εκεί πέρα και να έχει απορρίψει απορρίμματα τα οποία προφανώς προέρχονταν από κάποια, ήταν σακούλες από τσιμέντα, πλαστικά, χαρτοσακούλες κλπ. Με αφορμή τη δημιουργία άτυπων σκουπιδότοπων από ασυνείδητους πολίτες στην περιοχή Αρσενέικα του Δήμου Τρίπολης, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, κύριος Γιώργος Οικονομόπουλος, παραχώρησε συνέντευξη σχετικά με τον κλάδο της καθαριότητας. Σε ένα χώρο, ο οποίος όπως σας είπα, που είχαμε φροντίσει και με επιμέλεια είχαν καθαρίσει τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου μας. Γενικότερα υπάρχουν σκουπιδότοποι στην περιοχή. Είναι μια κακιά συνήθεια των συμπολιτών μας, οι οποίοι ίσως εδώ και χρόνια μπορεί να έριχαν σκουπίδια εκεί, γιατί μπορεί να μην είχαν άλλες επιλογές. Αναφορικά με το συγκεκριμένο περιστατικό στην περιοχή Αρσενέικα, ύστερα από εντολή του Δημάρχου, ο κ. Οικονομόπουλος προέβη σε μήνυση κατά αγνώστου. Πλέον δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να πετάμε σκουπίδια σε σκουπιδότοπους και όχι μόνο δεν υπάρχει δικαιολογία. Η ρήπανση του περιβάλλοντος είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο επισύρει, είναι ποινικό αδίκημα και επισύρει ποινές. Και σε αυτό το κομμάτι θα είμαστε κάθετοι. Όταν αντιλαμβανόμαστε τέτοιου είδους συμπεριφορές, θα ακολουθεί την νόμιμη διαδικασία. Γιατί και εγώ εχθές, συγκεκριμένα ως όφυλα, υπέβαλα μήνυση κατά γνώσεων για την πράξη του συμπολίτη μας. Γενικότερα, όπως σας είπα, δεν υπάρχει δικαιολογία να πηγαίνουμε και να πετάμε μπάζα. Ο Δήμος έχει προνοήσει και οποιαδήποτε μορφής απορρίμματα. Υπάρχει επιλογή στους συμπολίτες μας και σε συνεννόηση πολλές φορές και με τον Δήμο, όπως είναι κάποια ογκώδη αντικείμενα, καναπέδες, στρώματα και αυτά, συνεννούμαστε με τους συμπολίτες μας και πάμε και τα παραλαμβάνουμε και τα πηγαίνουμε εκεί που πρέπει να τα πάμε. Όταν υπάρχουν οικοδομές και υπάρχουν μπάζα σε μεγάλες ποσότητες, οφείλουν οι ίδιοι εργολάβοι να διαχειρίζουν, είναι υποχρέωσή τους να διαχειρίζονται τα μπάζα και να τα πηγαίνουν σε συνεργασία με τα σημεία αποκομιδής και να τα πηγαίνουν τα μπάζα εκεί που προβλέπεται από τον νόμο να πηγαίνουν. Για τα ανακυκλώσιμα υπάρχουν οι μπλε κάδοι, υπάρχουν οι κοδόνες οι μπλε που είναι για τα γυαλιά, υπάρχουν ακόμα και γωνίες ανακύκλωσης, τα έχετε δει πλέον και στην πόλη μας, όπου είναι και τα αποδοτικά, δηλαδή όπως πηγαίνει μπορεί να έχει κάποιες απολαβές. Και σε λίγο καιρό μάλιστα, πολύ σύντομα θα υπάρχουν και σημεία που κάδοι, οι οποίοι θα μπορούμε να πηγαίνουμε και ρούχα ακόμα. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για κανένα συμπολίτη μας να πηγαίνει και να πετάει και να ρυπαίνει το περιβάλλον και να μετατρέπει όμορφες περιοχές σε σκουπιδότοπους. Και όχι μόνο αυτό. Αυτό έχει και οικονομικό κόστος, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, είμαστε υποχρεωμένοι και εμείς να αποσχολούμε τα συνεργεία καθαριότητας με το να πηγαίνουν να μαζεύουν τα απορρίμματα και να την περιοχή να την επαναφέρουν στη φυσιολογική τους κατάσταση. Οπότε, για να ανακεφαλώσουμε, στο θέμα των σκουπιδότοπων θα είμαστε ανήλικτοι και όπου διαπιστώνεται παράβαση, εμείς θα την καταλογίζουμε. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε κάμερες σε όλο το μήκος του Δήμου, γιατί οι χωματέρες δεν είναι, τα σκουπιδότοποι, συγγνώμη, για να το λέμε σωστά, δεν είναι μόνο δεν είναι μόνο σε μια μεριά, έτσι ώστε να μπορείς να το καλύψεις με τοποθέτηση καμερών. Σκουπιδότοπο ανά πάση στιγμή μπορεί να κάποιος που θέλει να πάει να τον δημιουργήσει, πάει και να αποθέτει μπάζα ή οτιδήποτε άλλο και τον δημιουργεί. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν με τις κάμερες να κάνουμε αυτά που ίσως αναφέραν κάποιοι συμπολίτες μας. Το θέμα είναι ότι ο κάθε ένας μας, όταν διαπιστώνει κάτι, και σε μένα προσωπικά ή στις αστυνομικές αρχές, να πηγαίνει και να τα αναφέρει. Έτσι ώστε
σιγά σιγά να γίνει συνείδηση σε όλους μας να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Σας είπα ότι ο Δήμος παρέχει όλες τις επιλογές στους συμπολίτες μας. Δεν υπάρχει πλέον δικαιολογία να πηγαίνουμε και να δημιουργούμε σκουπιδότοπους. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Σε συνεννόηση και με τις υπηρεσίες καθαρίσματος του Δήμου, ακόμα μπορούν και την ώρα και την ημέρα που θα πρέπει να τα βγάλουν οι συμπολίτες μας σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο να περάσουν οι υπηρεσίες του Δήμου και να τα παραλάβουν. Γι' αυτό σας λέω λοιπόν ότι μπορεί να είναι για μερικούς να είναι εύκολη η λύση να πηγαίνουν και να τα πετάνε σε σκουπιδότοπους, αλλά αυτό δεν είναι πρέπον, δεν είναι σωστό για μια σύγχρονη κοινωνία, την οποία εμείς, οι οποίοι πρώτοι όλοι μας καταδικάζουμε τους σκουπιδότοπους και πάμε μετά και τους δημιουργούμε. Αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Τέλος, αναφορικά με την εικόνα των κάδων στο κέντρο της πόλης, ο κ. Οικονομόπουλος σημείωσε ότι γίνονται επισημάνσεις στους επιχειρηματίες που εδράζονται στην περιοχή, ώστε να μην δημιουργούνται εικόνες σκουπιδότοπων. Όσον αφορά για τις επιχειρήσεις, πολλές φορές κάποιες διαπιστώσεις που κάνουμε ερχόμαστε σε επαφή με τους επιχειρηματίες, έτσι ώστε να λύνουμε τα θέματα. Το πιο βασικό είναι τα κουτιά, τα χάρτινες συσκευασίες δηλαδή, οι οποίες πολλές φορές δεν τις σπάνε και τις τοποθετούν έτσι όπως είναι κατασκευασμένες, με αποτέλεσμα να πιάνουν πάρα πολύ χώρο και να μην υπάρχει χωρητικότητα στους κάδους ώστε να τα υποδεχτούν. Γι' αυτό θα πρέπει και όλοι οι καταστηματάρχες και του υγειονομικού ενδιαφέροντος, του υγειονομικού συγκεκριμένα, να μην τις στραβάνε τις σακούλες από το μαγαζί τους μέχρι το σκουπιδότοπο και δημιουργούν κάτω τρέχουν ζουμιά από τις σακούλες και όλα αυτά, θα πρέπει να έχουν ειδικά καρότσια να μπορούν να τα μεταφέρουν. Αν γίνει συνείδηση πραγματικά σε όλους μας, θα έχουμε μια πολύ πιο όμορφη και καθαρή πόλη. Γιατί, όπως έγραψα και χθες, δεν είναι η υπόθεση της καθαριότητας μόνο υπόθεση του Δήμου, είναι υπόθεση όλων μας. Αν ό,τι και να κάνει ο Δήμος, με όσα μέσα και αν διαθέτει, που πιστεύω ότι τα κάνει σε πάρα πολύ καλά και σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. Αν ο Δήμος καθαρίζει και οι υπόλοιποι εμείς οι πολίτες βρωμίζουμε, καταλαβαίνετε ότι είναι σαν να κυνήγαμε την ουρά μας. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο επικεφαλής της παράταξης αλλαγή πορείας του Δημοάργου Μυκηνών, Δημήτρης Καμπόσος, αναφερόμενος στον προϋπολογισμό του Δήμου. Κυρίες και κύριοι, σήμερα είμαστε εδώ για να ακουστούν αλήθειες. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο επικεφαλής της παράταξης αλλαγής πορείας του Δήμου Άργους Μυκηνών, Δημήτρης Καμπόσος, αναφερόμενος στον προϋπολογισμό του Δήμου. Στις 31 Δωδεκάτου του 2023, η απερχόμενη Δημοτική Αρχή, γιατί έτσι γίνεται στις δημοκρατίες, άφησε στο Ταμείο του Δήμου 2.000.000 ευρώ. Αυτά τα χρήματα λοιπόν που αφήσαμε στο Ταμείο ήταν χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να κινήσουν τις διαδικασίες αμέσως. Υπήρχε ρευστότητα μέσα στο Ταμείο. Δεν ήταν το Ταμείο Μείων. Άκουσα ότι έχουμε 14 δάνεια. 14 δάνεια δεν υπάρχουν ούτε στα όνειρά τους, διότι θα σας τα πει ο κύριος Λιάπη σε λίγο, εμείς δεν αιτηθήκαμε κανένα δάνειο. Δάνεια βρήκα όταν έγινα δήμαρχος το 2011, αλλά δάνεια δεν πήραμε. Αν εννοούν τα ανταποδοτικά ως δάνεια, κάνουν μεγάλο λάθος, διότι αυτά πληρώνονται από μόνα τους. Τα απορριμματοφόρα του Δήμου που πήραμε 700.000 είναι χρήματα τα οποία πληρώναμε κάθε χρόνο 250 και 300.000 για να τα φτιάχνουμε. Και όπου περνούσαν τα απορριμματοφόρα, άφηναν από πίσω τους λίμνη από λίμματα, διότι είχαν σαπίσει στην κυριολεξία. Όσον αφορά λοιπόν για τα φωτιστικά, που λένε για δάνειο. Πέρσι, όταν κάναμε εμείς τον απολογισμό μας και βγάλαμε τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς, βάλαμε τα δημοτικά τέλη σε 2.95. Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος, γιατί η κιλοβατόρα πέρσι ήταν 22 λεπτά, ενώ φέτο είναι 11, τα μισά δηλαδή, και γιατί είχε ξεκινήσει πάλι η ιστορία των σκουπιδιών και της αποκομιδής των απορριμμάτων και της διαχείρισης των απορριμμάτων με την εταιρεία. Αυτά τα χρήματα έπρεπε να πληρωθούν. Άλλωστε, τον προϋπολογισμό και τα δημοτικά τέλη δεν τα βγάζει ο Δήμαρχος και η Δημοτική του Αρχή, τα βγάζει το οικονομικό τμήμα. Σου λέει τόσα λεφτά χρειαζόμαστε να μαζέψουμε. Τώρα λοιπόν που έπεσε η κιλοβατόρα, τώρα λοιπόν που μας μένουν χρήματα γιατί έχουμε βάλει τα καινούργια φωτιστικά με μεγάλη μείωση, γιατί δεν κατεβάσανε τα δημοτικά τέλη όταν οργίαζαν στις πλατείες και έλεγαν ότι τα δημοτικά τέλη του Άργους,
του Δήμου Άργους Μικοινών είναι πολύ ψηλά. Αλλά μέσα σε αυτό είχαν παραλείψει ότι είχαμε εξαιρέσει όλες τις πληττόμενες ομάδες του λαού. Άνεργους, φτωχούς, πολύτεχνες οικογένειες. Αυτοί είχαν άλλα δημοτικά τέλη ή καθόλου δημοτικά τέλη. Αυτά όμως δεν είναι πράγματα που πρέπει να τα πούμε, διότι αναβαθμίζουν την δημοτική αρχή Καμπόσου. Προϋπολογισμό κλείσανε. Η εταιρεία η λογιστική που πέρυσι κρατούσε τα βιβλία έκλεισε τον προϋπολογισμό. Με χαμόγελο αντιμετώπιζα τις καταστάσεις, αλλά με δύναμη, σύνεση και περισυλλογή. Βεβαίως έψεξα όταν έπρεπε τις προηγούμενες δημοτικές αρχές που μας παρέδωσαν ένα τελματώδες πεδίο να βαδίσουμε. Εκεί λοιπόν όμως σηκώσαμε μανίκια και φτιάξαμε ένα δήμο πρότυπο σε όλη την Ελλάδα. Ακουγόταν παντού ο δήμος μας. Και μέσα σε 3 μήνες από όταν ανέλαβα το 2011, εκλέχθηκα αντιπρόεδρος στην ΠΕΔ Πελοποννήσου και ακολούθησα άλλες 2 θητείες, το 2014 και το 2019, ως πρόεδρος των δημάρχων της Πελοποννήσου. Συμμετείχα σε όλα τα συμβούλια της ΚΕΔΕ και το 1,5 εκατομμύριο που έρχονται σήμερα χρήματα παραπάνω στο Δήμο Άργους Μικοινών είναι χρήματα τα οποία απέτησα και στο Βόλο αλλά και στη Θεσσαλονίκη για δήμους οι οποίοι δεν έχουν το αποτύπωμα που έχουν οι δήμοι της Αττικής, οι οποίοι δεν έχουν ούτε αγροτική οδοπία ούτε τίποτα από όλα αυτά, και η αγροτική οδοπία και η αστική οδοπία ήταν χρήματα τα οποία πήραμε, σχεδόν 6 εκατομμύρια, για να αλλάξουμε το στάτους του Δήμου μας και να τον κάνουμε καλύτερο. Ξεκινά σήμερα η λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων με στόχο την μείωση των αναμονών. Τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Ξεκινά σήμερα η λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων με στόχο τη μείωση των αναμονών. Με αυτό το μέτρο, καθημερινά θα πραγματοποιούνται περισσότερα χειρουργεία προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες. Σύμφωνα με τη μελέτη που έγινε, η δυναμικότητα του συστήματος με τα απογευματινά χειρουργεία αναμένεται να αυξηθεί πάνω από 20%. Σήμερα θα διεξαχθούν τα πρώτα απογευματινά χειρουργεία στη Θεσσαλονίκη, 4 στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και 1 στο ΑΧΕΠ. Την 5η, 14 Μαρτίου, έχει προγραμματιστεί το πρώτο απογευματινό χειρουργείο στην Αθήνα, στον Ευαγγελισμό. Να τονίσουμε ξανά ότι τα πρωινά χειρουργεία δεν επηρεάζονται καθόλου. Θα λειτουργούν στο ακέραιο όπως λειτουργούσαν μέχρι σήμερα. Για το λόγο αυτό θα ελέγχεται αν κάθε κλινική κάνει τον ίδιο αριθμό χειρουργείων με αυτόν που έκανε πριν την έναρξη των απογευματινών χειρουργείων. Το κόστος των σημερινών χειρουργείων θα καλυφθεί από το Υπουργείο Υγείας. Ενώ για τη διενέργεια απογευματινών χειρουργείων στα νοσοκομεία της χώρας, 60 εκατομμύρια ευρώ θα αξιοποιηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την εξυπηρέτηση των πολιτών που αναμένουν χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν εκείνοι με το κόστος. Η προτεραιοποίηση των επεμβάσεων θα γίνει σύμφωνα με την ενιαία λίστα χειρουργείων, ενώ έχει δημιουργηθεί η κατηγοριοποίηση των χειρουργικών επεμβάσεων με βάση ιατρικά κριτήρια. Αυτή η κατηγοριοποίηση θα καθορίζει και το κόστος, το οποίο θα είναι κατά πολύ μικρότερο από το αντίστοιχο σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Τα απογευματινά χειρουργεία θα υλοποιηθούν με ορίζοντα να αποτελέσουν μόνιμη λύση για το σύστημα υγείας. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία μαζί με την χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης θα χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία για την άμεση μείωση του χρόνου αναμονής των πολιτών, όμως ο απότερος σκοπός είναι να αποτελέσουν μόνιμη δυνατότητα του ΕΣΥ. Υποτονική καταγράφεται κίνηση στα ορτοπεία της Κορίνθου με τους καταναλωτές να προμηθεύονται τα άκρως απαραίτητα, καθώς οι συνεχόμενες ανατιμήσεις ακόμη και στα είδη πρώτης ανάγκης τους επηρεάζουν. Οι ορτοποίοι δηλώνουν χαρακτηριστικά πως κάθε πέρσι και καλύτερα. Λόγω επειδή ο καιρός είναι καλός, ο κόσμος έχει βγει να κάνει τις βόλτες του. Ψώνια δεν κάνει. Υποτονική καταγράφεται η κίνηση στα ορτοπεία της Κορίνθου με τους καταναλωτές να προμηθεύονται τα άκρως απαραίτητα, καθώς οι συνεχιζόμενες ανατιμήσεις ακόμη και στα είδη πρώτης ανάγκης τους επηρεάζουν. Οι ορτοποίοι δηλώνουν χαρακτηριστικά πως κάθε πέρσι και καλύτερα. Η κίνηση παραμένει υποτονική και θεωρώ το Σαββατοκύριακο αυτό που είναι και το τελευταίο της αποκρίας, θέλω να πιστεύω ότι κάπως τα μαγαζιά θα δουλέψουν. Κατά τα άλλα, σε γενικές γραμμές η κίνηση είναι υποτονική. Το έχω ξαναπεί και στο παρελθόν, κάθε πέρσι και καλύτερα. Σίγουρα, ειδικά η φετινή χρονιά είναι πολύ άσχημη σε σχέση με την περσινή. Ολονών το παρόν μάλλον είναι δύσκολο. Ευελπιστούμε ότι το μέλλον θα καλυτερεύσει. Τώρα το πώς θα γίνει αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω.
Αλλά όσο ζούμε, ελπίζουμε. Έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή όμως στην αγορά γενικότερα, είναι δύσκολη γιατί η αγοραστική δύναμη του Έλληνα έχει συρρυκνωθεί. Το ψωμί βέβαια δεν είναι μια βασική ανάγκη, την έχουν κόψει. Το ψωμί είναι μια βασική ανάγκη, αλλά όπως πολλές ανάγκες όλοι μας τις έχουμε κόψει. Μέσα σε αυτό είναι και το ψωμί. Γιατί ο κόσμος π.χ. το ψωμί που έπαιρνε στις ποσότητες που το έπαιρνε δεν το παίρνει πλέον και παίρνοντας ένα κιλό ψωμί μπορεί να κρατήσει και δύο μέρες και τρεις μέρες. Η ειδική αναφορά έγινε και στην Καθαρά Δευτέρα όπου αναμένεται μία αύξηση της αγοραστικής κίνησης. Η Δευτέρα είναι μέρα των φουρνιαρέων και των ιχθυοπολών. Ευελπιστώ ότι θα έχουμε δουλειά, το θέμα είναι πόσο δουλειά θα έχουμε. Εντάξει, εμείς θα είμαστε έτοιμοι, θα έχουμε από το βράδυ της Κυριακής προετοιμαστεί κατάλληλα, ώστε να προμηθεύσουμε τον κόσμο με τις παραδοσιακές λαγάνες. Έντονες οι αντιδράσεις από τους Τριπολίτες, με την ακρίβεια να παραμένει στα είδη πρώτης ανάγκης παρά τις εξαγγελίες. Πολύ ακριβές. Κοροϊδία. Πρόσφατα θεσπίστηκε η μείωση σε είδη πρώτης ανάγκης σε μεγάλες τροφοδοτικές αλυσίδες της χώρας, ωστόσο οι Τριπολίτες καταναλωτές κάνουν λόγο για κοροϊδία. 5 και 10 λεπτά που κάνουν ή 1 ευρώ. Παραμύθια, είναι ψέμα όλα. Όλα είναι πανάκριβα. Πανάκριβα. Κόσμος δεν μπορεί, είναι ποφαρή κόσμος. Πάνω που μάθαμε το σκύλο να μην τρώει ψόφισε, το έχεις ακούσει? Οι τιμές, ναι, είναι προς τα πάνω. Στα πάνω, ναι. Ακόμα και τώρα που θεσπίστηκαν σε τουλάχιστον 1000 είδη, μειώσεις τι λέτε? Είναι κοροϊδία. Κοροϊδία, ε. Είναι κοροϊδία αυτό. Έπρεπε σε ποια αγαθά θεωρείτε να μειωθούν τα πράγματα αυτή τη στιγμή που υπάρχει μια κρίση? Πάρα πολύ ακριβά είναι τα τυροκομικά, όλα βέβαια, αλλά περισσότερο, εντάξει, το ελαιόλαδο, τα τυροκομικά και γενικά. Εγώ προσωπικά παίρνω τα ίδια. Δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, είναι ήδη πρώτης ανάγκης. Εγώ πιστεύω όλα αυτά είναι για τα μάτια. Ουσιαστικά δεν υπάρχουν σοβαρές μειώσεις, δηλαδή. Το να ανέβει η τιμή 30% και μετά να σου λέει μείον 5 έκπτωση είναι κοροϊδία. Ναι. Φοβάστε ότι αυτή η κατάσταση θα διωγγώνεται με το καιρό? Ναι, σίγουρα. Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει. Δύσκολα. Χάλια. Είναι φοβερές. Τίποτα άλλο. Είναι φοβερές. Δεν μπαίνεις και δεν ξέρεις από πού να βγαίνεις. Από το παράθυρο ή από την πόρτα. Με τα βία θα βγάζουν πέρα άνεργοι αλλά και μεγάλα νοικοκυριά τη στιγμή που έρχονται να πληρώσουν τεράστια ποσά μηνιαίως στα σούπερ μάρκετ. Πολύ απανεβασμένες. Πρώτα ήταν πιο κάτω. Πιο κάτω και πριν από τις εκτόσεις. Ναι. Οπότε θεωρείτε ότι αυτά δεν βοηθούν το ελληνικό? Μερικά πράγματα είναι πολύ ανεβασμένα. Και ας λένε βάζουν εκτόσεις και τέτοια. Και ένας άνθρωπος που δεν ενέχει, πώς θα ψωνίσει? Και έχει και οικογένεια. Εγώ παραδείγματος χάρη δεν έχω δουλειά τώρα. Είστε άνεργοι. Άνεργοι. Πού θεωρείτε ότι οφείλεται αυτή η ακρίβεια? Ξέρω και εγώ. Όλα ανεβασμένα, δεν ξέρω. Τα επιδόματα που δίνει το κράτος αυτή τη στιγμή έχουν ανέβει καθόλου ή μένουν στα τάρταρα? Παίρνω τίποτα, εγώ είμαι αγρότης, αλλά τώρα δεν. Ούτε πρόκειται να φυτέψω τίποτα. Γιατί τα πράγματα είναι πολύ ακριβά. Ούτε καν αυτό δεν μπορεί να κάνει. Όχι. Τι αγαθά ψωνίζετε κυρίως για να μπορείτε να τα απεξέλθετε? Τα απαραίτητα, ναι. Και από τρόφιμα έχετε κόψει κάποια από τα οποία είναι ακριβά? Ναι, με πολλά πράγματα. Πόσα χρήματα ξοδεύετε εβδομαδίως? Πού τα ξέρω κι εγώ, ποντάκι μου, έχω 5 παιδιά. Πού τα ξέρω κι εγώ. Μην το ξέρω. Έχετε κόψει κάποια είδη που παίρνατε στο σούπερ μάρκετ? Όχι. Τα παίρνετε όλα? Όλα. Τα παιδιά. Τι να κάνετε. Πόσα χρειάζεται μια οικογένεια κατά μέσο όρο το μήνα? Κάνα 700 ευρώ, 800. 700 ευρώ. Μικρά τα παιδιά, πάνε στη σχολή, δομοτικό κίνημα. Ένα ολόκληρο μισθό. Και πώς ανταπεξέρχεστε τη στιγμή που έχετε κι άλλα έξοδα να πληρώσετε? Τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έχετε μειώσει αγαθά τα οποία παίρνατε ή τα έχετε καταργήσει και τελείως? Πάρα πολλά. Δηλαδή ζούμε, πώς να το πω, στη φτώχεια, στη κακομοιριά, σε οτιδήποτε άλλο. Πόσα χρήματα ξοδεύετε το μήνα για το σούπερ μάρκετ που αναγκαστικά θα πρέπει να φτιάξετε και κάποια φαγητά? Εσείς ως μια μάνα ή ναι, ίσως μια κοπέλα. Τι να σας απαντήσω τώρα, είναι δραματικά τα πράγματα. Ζητούν άμεσες μειώσεις στα αγαθά πρώτης ανάγκης από την κυβέρνηση. Ενώ αναφορικά με τα νηστίσιμα προϊόντα τονίζουν οι καταναλωτές πως ο περισσότερος κόσμος θα κόψει την νηστεία τελείως, διότι είναι τσουχτερές οι τιμές.
Να κατεβάσουν τα πράγματα, παιδί μου. Πολύ ανεβασμένα. Μια οικογένεια δεν μπορεί να τα βγάζει πέρα. Ακόμα και τώρα που ξεκινάει η περίοδος της νηστείας, σε λίγο διάστημα θα μπορείτε να ψωνίσετε τα θαλασσίνα τα οποία είναι λίγο πιο τσιμπημένα ή όχι? Θα πάμε για χόρτα στο βουνό. Κοιτάτε περισσότερες μειώσεις σε εννοείται. Ναι. Τώρα έρχεται και η περίοδος της νηστείας. Θεωρείτε ότι τα θαλασσινά και αυτά τα είδη θα είναι ακόμα πιο τσουχτέρα για το ελληνικό νοικοκυριό? Σίγουρα. Ναι. Θα είναι σίγουρα πιο ακριβά. Περιορίζεις, όποιος δεν μπορεί να τα πάρει, περιορίσει την ποσότητα, ας πούμε. Τώρα, άμα έχεις παιδιά και οικογένεια, είναι δύσκολο. Αυτή την περίοδο. Θα καταργήσουν τα πάντα. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να θεσπιστούν και άλλες μειώσεις και αν ναι, πού χρειάζεται ο Έλληνας καταναλωτής? Παντού. Και στα φάρμακα και παντού, κοπέλα μου, παντού. Σε εκλογές οδηγεί το Εμπορικό Σύλλογος του ΚΙΑΤΟΥ με τον πρόεδρο Παναγιώτη Κολοβίνο να δηλώνει πως δεν θα είναι υποψήφιος, με την ευχή το νέο συμβούλιο να προσφέρει ακόμη περισσότερα. Εγώ είχα ανακοινώσει ήδη από πέρσι ότι δεν πρόκειται να συνεχίσω να διεκδικήσω ή να είμαι υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου. Υπηρέτησα τον Εμπορικό Σύλλογο ως γραμματέας μία πενταετία με τον κορονοϊό και 3 χρόνια υπηρέτησα το Σύλλογο ως πρόεδρος μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είχαμε. Σε εκλογές οδηγεί το Εμπορικό Σύλλογο του ΚΙΑΤΟΥ με τον πρόεδρο Παναγιώτη Κολοβίνο να δηλώνει πως δεν θα είναι υποψήφιος. Με την ευχή το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να προσφέρει ακόμα περισσότερα. Πιστεύω ότι και από την αρχή μου ως γραμματέας αλλά και μετά ως πρόεδρος έχουμε αφήσει ένα πολύ σοβαρό αφήγημα σε όποιον διεκδικήσει και όποιον αναλάβει από εδώ και πέρα τον Εμπορικό Σύλλογο. Έχουμε καταφέρει να παγιώσουμε και να θεμελιώσουμε τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις οι οποίες αποσκοπούν στο ότι κρατάμε τον κόσμο του ΚΙΑΤΟΥ αλλά και την επίσκεψη των καταναλωτών από όμορους δήμους κάθε Χριστούγεννα και κάθε Χριστούγεννα πριν την εποχή των Χριστουγέννων όλο και συζητιέται τι θα κάνει φέτος ο Εμπορικός Σύλλογος του ΚΙΑΤΟΥ και ποια θα είναι τα δρόμενα τα οποία θα έχει. Επίσης καταφέραμε και μέσα από τις Λευκές Νύχτες να δώσουμε ένα θετικό πρόσημο στα μαγαζιά μας. Φεύγουμε με το κεφάλι ψηλά και αφήνουμε πίσω ένα και μοναδικό βίντεο το οποίο παρουσιάζει την πόλη μας ως ΚΙΑΤΟΥ, ως τουριστικό προορισμό, αναδεικνύοντας τις παραλίες, τα παραλιακά μαγαζιά εστίασης, την αγορά, τον πεζόδρομο και όλα τα καταστήματα, δίνοντας ένα τόνο και δίνοντας μια μορφή στον επισκέπτη να ξέρει ότι μπορεί και να επισκεφτεί τα εμπορικά καταστήματα και να καταναλώσει ή να αγοράσει οτιδήποτε χωρίς να στερούμαστε από τις γύρω αγορές, αλλά επίσης μπορεί να περάσει και μια πολύ ευχάριστη μέρα στα παραλιακά μαγαζιά και να ευχαριστηθεί με όλα τα καταστήματα της εστίασης. Καταφέραμε επίσης να κάνουμε ένα ακόμα βήμα στον Εμπορικό Σύλλογο, να του δώσουμε μια πολιτιστική ταυτότητα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, το έχω αναφέρει και παλιά και ελπίζω και όποιος αναλάβει από εδώ και πέρα να το εκμεταλλευτεί εις άξια. Έχοντας την πολιτιστική ταυτότητα και έχοντας τον αριθμό πολιτιστικού φορέα, μπορούμε καταρχήν να ετηθούμε επιχορήγηση από την περιφέρεια αλλά και από το Υπουργείο Πολιτισμού για διάφορες πολιτιστικά δρόμενα. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για το Δήμο, για τον Εμπορικό Σύλλογο, διότι μπορεί να διοργανώσει διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, να πληρωθεί και να επιχορηγηθεί από αυτές και να μπορέσει να έχει και μία κάλυψη από τα ετήσια λειτουργικά του έξοδα. Μέχρι τώρα τα ετήσια λειτουργικά έξοδα του Συλλόγου τα μπορούσαμε και τα καταφέρναμε εκπληρώνοντας κάποια προγράμματα ΛΑΕΚ τα οποία μέχρι πρώτην ως ο ΑΕΔ τα παγίωσε, τα σταμάτησε και θα πιθανότατα μπορεί να ξεκινήσουν πάλι. Αλλά επίσης κάνοντας διάφορες εκδηλώσεις μπορούσαμε και σπράταμε από τις χορηγίες των επιχειρηματιών οι οποίοι μας στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια και επ' ευκαιρίας τους ευχαριστώ για μία ακόμη φορά που ήταν στο πλευρό μου για οποιαδήποτε εκδήλωση και να κάναμε τι χρηματοδοτήσανε, αλλά και αποκομίσαμε και ένα οικονομικό έσοδο
ώστε να μπορέσουμε να κλείνουμε τη χρονιά μας χωρίς να είμαστε με αρνητικό πρόσημο. Φεύγουμε και αφήνουμε στους επόμενους, οι οποίοι θα αναλάβουν τη διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου, ένα θετικό πρόσημο στα ταμεία. Έχουμε να εισπράξουμε κάποια χρήματα από τον ΟΑΕΔ, από προγράμματα ΛΑΕΚ, είναι γύρω στα 6 χιλιάρικα, ώστε θα μπορέσουν να ξεκινήσουν τη χρονιά έχοντας τα ταμεία τους γεμάτα και να προγραμματίσουν ό,τι πρόκειται να κάνουν. Πραγματοποιήθηκε συλλαλητήριο του ΚΚΕ Αρκαδία στην Τρίπολη. Θέμα της συγκέντρωσης που έλαβε χώρα στην πλατεία Πετρινού ήταν η εναντίωση του λαού στην εμπλοκή της χώρας στους πολέμους των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης για καμία στρατιωτική αποστολή εκτός συνόρων. Οι υπεριαλιστές βγήκαν να μοιράζουν με τον λαό το αίμα, τα σύνορα χαράζουν. Πραγματοποιήθηκε το συλλαλητήριο του ΚΚΕ Αρκαδία στην Τρίπολη. Θέμα της συγκέντρωσης που έλαβε χώρα στην πλατεία Πετρινού ήταν η εναντίωση του λαού στην εμπλοκή της χώρας στους πολέμους των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης για καμία στρατιωτική αποστολή εκτός συνόρων. Κεντρική ομιλία πραγματοποίησε το μέλος του γραφείου της περιοχής Πελοποννήσου του ΚΚΕ Θανάσης Κολυζέρας. Σε όλη την Ελλάδα αυτές τις μέρες ακούγεται ένα μεγάλο όχι στη μετατροπή της χώρας μας σε αιχμή του δόρατος, στους εμπεριαλιστικούς δολοφονικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούγεται το μεγάλο ναι στο δικαίωμα να ζούμε ειρηνικά, με αλληλεγγύη με τους άλλους λαούς. Και είναι σίγουρο ότι ο λαός έχει τη δύναμη να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις για να μπει τέλος σε αυτό το σάπιο κόσμο των πολέμων. Για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων που ματώνουν καθημερινά το λαό, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αριστεράς και όλων των άλλων κομμάτων που στηρίζουν τη σαπίλα του καπιταλισμού, σπρώχνει τη χώρα στο σφαγείο των υπεριαλιστικών σχεδιασμών και των συμμάχων τους που τσακίζουν λαούς, δολοφονούν λαούς, καταστρέφουν χώρες. Έξω από το ΝΑΤΟ να κλείσουν οι βάσεις για μια συμμετοχή στις επεμβάσεις. Έξω από το ΝΑΤΟ να κλείσουν οι βάσεις καμιά συμμετοχή στις επεμβάσεις. Σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί πλήρως οι προειδοποιήσεις του ΚΚΕ. Σήμερα αναδεικνύεται πολύ πιο καθαρά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν τελικά αυτή που έλεγαν στο λαό, εκείνοι που έβαζαν τη χώρα σε αυτή τη φυλακή. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο τότε συνασπισμός που ψήφισαν την ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την περιβόητη συνθήκη του Μάστρι. Τι έχουν να πούν τώρα όλοι αυτοί που παραμύθιαζαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξασφαλίσει στους λαούς της Ευρώπης την ειρήνη? Τι έχουν να πούν σήμερα με δύο πολέμους να μένονται στη γειτονιά μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετέχει με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο, μέχρι και προτάσεις για αποστολή στρατευμάτων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία ακούστηκαν τις προηγούμενες μέρες και αν διαψεύστηκαν, ξέρουμε πόση αξία έχουν οι διαψεύσεις τους, γιατί ακριβώς οι ίδιοι ήταν που διέψευδαν ότι υπήρχε περίπτωση να στείλουν πολεμικά αεροπλάνα τεθωρακισμένα, πολεμικό υλικό, και τώρα όλα αυτά συμβαίνουν στην ημερήσια διάταξη, με την Ελλάδα βέβαια πάντα στους πιο πρόθυμους. Οι κυβερνήσεις ΝΑΤΟ, πολέμου συνδικάτο. Ένωση και ΝΑΤΟ, πολέμου συνδικάτο. Οι κυβερνήσεις όλων αυτών των χωρών, συντηρητικές, ακροδεξιές, όπως της Μελώνης στην Ιταλία, σοσιαλδημοκρατικές όπως της Ισπανίας,
ό,τι πρόσημο και να έχουν, όπως και να το χαρακτηρίζονται, είναι όλες τους κομμένες μέχρι τα μεδούλια στα πολεμιοκάπηλα σχέδια. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι σοσιαλδημοκράτες του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτοί που έλεγαν στην αρχή του πολέμου στην Ουκρανία ας το κάνουμε όπως η Ισπανία. Και τελικά η Ισπανία με την αριστερή σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση έστειλε δεκάδες φορτία όπλων και άλλα πολεμικό υλικό. Πολλά πέρασαν από την Ελλάδα, από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Αλλά το κύριο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, εγκαινιάζοντας το στρατηγικό διάλογο ΗΠΑ Ελλάδας, που απογείωσε στη συνέχεια η Νέα Δημοκρατία, μετέτρεψε όλη την Ελλάδα σε αμερικάνικη βάση. Και να μην ξεχνάμε την προώθηση της αμερικανονατοικής σκοπής συμφωνίας των Πρεσπών, για την οποία καμαρώνουν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ 2 η Νέα Αριστερά. Άξιος ο μισθός του Αλέξη Τσίπρα, που τον αντάμιψαν με τη ζεστή θεσούλα του Προέδρου της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δυτικά Βαλκάνια. Όσο αφορά το ξαδελφάκι της Μελώνη, της ακροδεξιάς της Ιταλίας, το Βελόπουλο, που το παίζει δήθεν αντισυστημικός και ότι κάνει δήθεν κριτική στο ΝΑΤΟ, τα έχει ψηφίσει όλα τόσο στην Ελληνική Βουλή όσο και στην Ευρωβουλή. Δεν θέτει ζήτημα εξόδου από το ΝΑΤΟ, αλλά λέει ότι έπρεπε να διεκδικήσουμε περισσότερα ανταλλάγματα. Για το ποιους να διεκδικήσουμε όμως δεν λέει. Το απαντάμε εμείς πάλι για τους αναξιοπαθούντες εφοπλιστές και τα υπόλοιπα κοράκια, τα καπιταλιστικά παράσιτα που πίνουν το αίμα του λαού. Καλλιεργεί και αυτό στο δηλητήριο της σκέψης ότι ο λαός έχει λαμβάνει από τη μετατροπή της χώρας σε ένα τοϊκό προπύργιο. Φίλες και φίλοι, Ελλάδα, πολέμων στρατηγείο, καμιά συμμετοχή του ΝΑΤΟ το σφαγείο. Θέλουν την Ελλάδα, πολέμων στρατηγείο, καμιά συμμετοχή του ΝΑΤΟ το σφαγείο. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η πρόσφατη επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ουκρανία και η συνάντησή του με τον επικεφαλής της αντιδραστικής κυβέρνησης του Κιέβου, τον Ζελένσκι, σηματοδοτεί την ενεργότερη εμπλοκή της Ελλάδας στον υπεριαλιστικό πόλεμο της Ουκρανίας. Να θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση από την έναρξη της σύγκρουσης έχει στείλει στο Κίεβο χιλιάδες τόνους στρατιωτικού εξοπλισμού, πυράβλους και εκτοξευτές, φυσίγγια, καθώς και τεθωρακισμένα οχήματα μάχης. Επίσης, το 2023 ήταν σταθερός προμηθευτής των Ουκρανικών δυνάμεων σε βλήματα για το πυροβολικό τους. Εξάλλου πρόσφατα φορτηγά άδειασαν αποθήκες από τα στρατόπεδα στην Κορινθία, στις Κεθριές, στα Γιάννενα και στη Δράμα, υλοποιώντας συμφωνία με Τσεχία για πώληση δεκάδων χιλιάδων βλημάτων, τα οποία προωθούνται από τους Τσέχους στην Ουκρανία. Μάλιστα, δρομολογεί την πώληση στη Τσεχία και 32 βιδοβόλων που και αυτά θα καταλήξουν στο Κίεβο. Ούτε βέβαια είναι τυχαία η χρονική στιγμή της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, όταν δηλαδή έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση για την περαιτέρω ενίσχυση της στήριξης των χωρών του ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία με πολεμικό υλικό, ακόμα και με στρατιώτες. Αλήθεια, θα ενημερώσει άραγε το λαό ο κύριος Μητσοτάκης τι συμφώνησαν εκεί, ή θα περιμένει να μας το αποκαλύψει πάλι ο Ζελένσκι μαζί με τους Ναζί του τάγματος στον Αζόφ, όπως έγινε την προηγούμενη φορά στη Βουλή. Όσο αφορά το άλλο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την Ερυθρά Θάλασσα, έχει ήδη αναπτυχθεί η ναυτική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ελλάδα να έχει τη διοίκηση και με συμμετοχή ελληνικής ρεγάτας με λειψό εξοπλισμό. Στείλανε προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων με τη φρεγάτα Ίδρα 3.500 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα στο στόμα του Λύκου, για να υπερασπιστούν τι άραγε τα σύνορα της Ελλάδας
την εδαφική ακαιρεότητα της χώρας. Όχι φυσικά τα συμφέροντα των Ελλήνων εφοπλιστών θέλουν να υπερασπιστούν που χρησιμοποιούν κατά κόρο τη συγκεκριμένη διαδρομή. Το λένε άλλωστε από μόνοι τους. Ναι, τα συμφέροντα αυτών των εφοπλιστών που βάζουν στα καράβια τους σημαίες του κάθε φορολογικού παραδείσου, που τα στέλνουν για επισκευή στην Κορέα και στην Κίνα ή όπου είναι πιο φθηνά, των εφοπλιστών με την εθελοντική φορολογία που ψηφίζουν και εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, και ενώ από το 2014 μέχρι σήμερα η χωρητικότητα του ελληνόκτητου στόλου αυξήθηκε κατά 46% και εκτοξεύθηκαν τα κέρδη τους. Για τους άπορους εφοπλιστές με το μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως ισχύουν σήμερα πάνω από 50 φοροαπαλλαγές που τις διατηρούν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις. Καμία δεν τόλμησε να αμφισβητήσει. Θέλουν να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των μεγαλοεπιχειρηματιών που βλέπουν να απειλούνται τα κέρδη τους από τη μείωση της κίνησης στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν έχουνε δουλειά. Οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν έχουνε δουλειά. Θέλουν να υπερασπιστούν τους γεωστρατηγικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους δρόμους εμπορίου που εκείνοι προκρίνουν κόντρα στους ανταγωνιστικούς δρόμους που προκρίνουν η Κίνα και η Ρωσία. Θέλουν να υπερασπιστούν το μεγάλο παγωπότη των εφοπλιστών και των άλλων ευπατριδών επενδυτών, ρισκάροντας τη ζωή των παιδιών του λαού που στέλνονται στη φωτιά του πολέμου, αλλά και όλων μας των λαϊκών οικογενειών που βλέπουμε πόλεις της χώρας μας να γίνονται δυνητικοί στόχοι αντιπίνων. Και βέβαια στέκονται δίπλα στο κράτος δολοφόνο Ισραήλ που διαπράττει μία γενοκτονία εδώ και 5 μήνες στη Γάζα με πάνω από 30.000 νεκρούς. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση που κάποιοι μας την παρουσιάζουν σαν θεματοφύλακα του κράτους δικαίου αναγνωρίζει, λέει, το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Αυτοάμυνα που ονομάζουν τη γενοκτονία αμάχων, αθώων παιδιών και γυναικών. Το ίδιο όμως κάνουν και η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, όλα τα κόμματα εδώ στη χώρα μας, ταυτιζόμενα με τις αιμοσταγείς ίενες των Βρυξελών. Το εσωτερικό φαίνεται να έχει επιλέξει η πλειοψηφία των Ελλήνων τουριστών ώστε να περάσει το τριήμερο της καθαράς Δευτέρας. Λιγότεροι αυτοί που επέλεξαν το εξωτερικό λόγω των ακριβών εισιτηρίων, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη τουριστικού πρακτορείου, Χρήστο Τερζή. Εκτός Ελλάδος λίγοι έχουν επιλέξει να πάνε, περισσότεροι έχουν επιλέξει να πάνε σε ελληνικά καρναβάλια. Το εσωτερικό φαίνεται να έχει επιλέξει η πλειοψηφία των Ελλήνων ώστε να περάσει το τριήμερο της καθαράς Δευτέρας. Λιγότεροι αυτοί που επέλεξαν το εξωτερικό, λόγω των ακριβών εισιτηρίων, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη τουριστικού πρακτορείου, Χρήστο Τερζή. Τραβάει το ενδιαφέρον μάλλον αναγκαστικά εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων που υπάρχουν στον κόσμο. Τα εισιτήρια για το εξωτερικό είναι πιο ακριβά. Σαφώς, σε ένα ταξίδι το οποίο θα πας στο εξωτερικό είναι ακριβότερο, ενώ στην Ελλάδα μπορεί να πάρεις το αυτοκίνητό σου και να πας με το δικό σου αυτοκίνητο. Γενικά όλα επηρεάζουν τις μετακινήσεις στον κόσμο, αλλά κάποια στιγμή έχει ανάγκη ο κόσμος να κάνει και ένα ταξιδάκι, να ξεφύγει λίγο από την καθημερινότητα, να μπορέσει να συνεχίσει τις υποχρεώσεις του. Ωστόσο, κύριε Τερζή, αυτές οι ημερομηνίες Μάρτιος-Απρίλιος δεν είναι πιο οικονομικές στο να φύγει ο κόσμος στο εξωτερικό? Πιο οικονομικές είναι μέχρι 31 Τρίτου. Μετά τις 31 Τρίτου, δηλαδή από 1η Τετάρτου μέχρι 36 είναι το δεύτερο επίπεδο, το οποίο ανακριβαίνει λίγο, και μετά από 1η Εβδόμου μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου περίπου είναι τα πιο ακριβά εισιτήρια. Ωστόσο, πολλοί είναι αυτοί που επέλεξαν να επισκεφτούν και τα νησιά το τριήμερο αυτό. Μεταξύ των μετακινήσεων είναι και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, διότι ήδη τα νησάκια μας αρχίζουν και παίρνουν το χρώμα το καλοκαιρινό και κάποια από αυτά υποδέχονται κόσμο από τώρα. Είναι ένα τριήμερο το οποίο εδώ περισσότερο μπορώ να πω ότι υπάρχει ενδιαφέρον για το εξωτερικό και λιγότερο για την Ελλάδα στο τριήμερο της 25 Μαρτίου. Φαίνεται μάλλον ότι είναι πιο λίγος ο κόσμος ο οποίος ταξιδεύει, διότι έχει επηρεαστεί από τα οικονομικά προβλήματα γύρω του, από τα αυξήσεις στα τρόφιμα, αυξήσεις στα καύσιμα, αυξήσεις παντού, να το πούμε έτσι. Οπότε αυτό
έχει μειώσει το οικογενειακό εισόδημα και σαφώς τα χρήματα τα οποία διατίθενται για να πάνε ένα ταξιδάκι έχουν περιοριστεί. Ένα ταξίδι μπορεί να έχει ή μόνο εισιτήριο ή να έχει και όλο το πακέτο, δηλαδή να έχει το εισιτήριο, τις μεταφορές του, τη διαμονή του, ξενάγηση αν είναι εξωτερικό, ανάλογα τι έχει επιλέξει ο καθένας. Γενικά όλα υπάρχει μια μικρή αύξηση και ο λόγος αντιλαμβάνεστε ότι όταν τα πάντα γύρω αυξάνονται δεν μπορεί να κρατηθούν αυτά στις παλιές τιμές, να το πούμε. Και τέλος ο κόσμος μειώνει τις μέρες που θέλει να φύγει για διακοπές. Ακόμα δεν έχει φανεί, θα το δούμε το καλοκαίρι πώς θα πάει, αλλά αυτή είναι μια διέξοδος, δηλαδή μειώνει τις ημέρες για να συνεχίσει να κάνει τις διακοπές του. Αναστάτωση προκλήθηκε στην διοργάνωση του 5ου Πανελλήνιου Χοροδιακού Φεστιβάλ του Πανός που πραγματοποιήθηκε στην Αρκαδική Πρωτεύουσα όταν δέχτηκαν εξώδικο ώστε να μην χρησιμοποιηθούν τραγούδια του Νίκου Κάτσου στις εκδηλώσεις. Πραγματικά υπήρξε ένα πρόβλημα με τα πνευματικά δικαιώματα. Αναστάτωση προκλήθηκε στη διοργάνωση του 5ου Πανελλήνιου Χοροδιακού Φεστιβάλ του Πανός που πραγματοποιήθηκε στην Αρκαδική Πρωτεύουσα όταν δέχτηκαν εξώδικο ώστε να μην χρησιμοποιηθούν τραγούδια του Νίκου Γκάτσου στις εκδηλώσεις. Ο πρόεδρος της Χοροδίας Τρίπολης, κ. Ιωάννης Σάσαλος, δήλωσε κατηγορηματικά πως το φεστιβάλ δεν ήταν αφιερωμένο στον σπουδαίο Έλληνα καλλιτέχνη Νίκο Γκάτσο και δεν υπήρχε σκοπός να σφετεριστούν τραγούδια του, αλλά να τιμηθεί και ο συγκεκριμένος αρκάς καλλιτέχνης. Αν και το φεστιβάλ του Πανός δεν ήταν αφιερωμένο σε κάποιον συγκεκριμένο, γι' αυτό και λέγεται φεστιβάλ του Πανός, Πανελλήνιο Φεστιβάλ του Πανός, δεν είχε αφιερωματικό χαρακτήρα σε κάποιον συγκεκριμένο καλλιτέχνη, συνθέτη, στιχουργό, οτιδήποτε. Εμείς πάντα θέλουμε να προβάλλουμε τους αρκάδες δημιουργούς, τους αρκάδες ανθρώπους του πνεύματος και της τέχνης. Ένας από αυτούς είναι και ο Νίκος Γκάτσος. Υπήρξε ένα σοβαρό πρόβλημα με την διαχειρίστρια των βαντικών δικαιωμάτων του Νίκου Γκάτσου που μάλλον εσφαλμένα κατάλαβε ότι είναι αφιερωματικού χαρακτήρα το φεστιβάλ. Να δηλώσω βέβαια ότι εμείς ως Χοροδία Τρίπολης σεβόμαστε απόλυτα τα πνευματικά δικαιώματα, σεβόμαστε απόλυτα την νομοθεσία που καλύπτει και προστατεύει τα πνευματικά δικαιώματα. Σε καμία περίπτωση ούτε να σφετεριστούμε ούτε να κακομεταχειριστούμε θέλουμε πνευματικά δικαιώματα. Τα σεβόμαστε αυτά και σύμφωνα με αυτά πηγαίνουμε, ζούμε σε μια ευνομούμενη κοινωνία. Οπότε τα οφείλουμε είναι και στην πεποίθησή μας ότι πρέπει να προστατεύονται τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. Υπήρξε ένα πρόβλημα με απαγορευτικές διαδικασίες, ακόμα και με νομικά έγγραφα και με εξώδικα προς τη Χοροδία Τρίπολης που απαγόρευε κάποια πράγματα να γίνουν. Ύστερα από τροποποιήσεις αλλά και την πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων χρησιμοποιήθηκαν κάποια τραγούδια. Εμείς πληρώνοντας ένα σεβαστό, πολύ σεβαστό ποσό, πήραμε τελικά άδεια εκτέλεσης των έργων αφού γίνανε σοβαρές τροποποιήσεις στα ρεπερτόρια των καλλιτεχνικών σχημάτων. Υπήρξε ένα πρόβλημα σε αυτό. Ελπίζω να μείνει εδώ πέρα και να μην επεκταθεί, γιατί είναι αμαρτία να προχωράει ο πολιτισμός με απαγορεύσεις. Ο πολιτισμός είναι για να προχωράμε ελεύθερα, για να το απολαμβάνει, ο κόσμος, οι πολίτες μας. Κλείνοντας, ο κύριος Σάσαλος ευελπιστεί το συγκεκριμένο ζήτημα να επιλύθηκε και να μην υπάρχει συνέχεια, διότι η Χοροδία Τρίπολης δεν είχε κανένα οικονομικό όφελος από τις εκδηλώσεις, καθώς ήταν δωρεάν προς το κοινό. Δεν υπήρξε ουδεμία οικονομικό πρόσοδο προς την Χοροδία, η είσοδος ήταν ελεύθερη, δεν είχαμε κανένα οικονομικό όφελος. Απλά θέλαμε να αναδείξουμε τους καλλιτέχνες και της Αρκαδίας και ευρύτερα της υπόλοιπης Ελλάδος. Ούτε θέλαμε να στοχεύσουμε κάποιον συγκεκριμένα. Δεν είχαμε οικονομικό όφελος. Παρ' όλα αυτά υπήρξε σοβαρό πρόβλημα στη διοργάνωση της εκδήλωσης. Το ξεπεράσαμε όπως το ξεπεράσαμε. Ελπίζω να μην συνεχίσει αυτό το πρόβλημα σε περαιτέρω εκδηλώσεις και στις δικές μας και σε άλλων. Παλιότερα κάναμε πραγματικά αφιερωματικές εκδηλώσεις προς τη μνήμη του Νίκου Γκάτσου. Επειδή και κάποια προηγούμενη χρονιά είχαμε κάποια θέματα τέτοιων δικαιωμάτων, γι' αυτό και αφαιρέθηκε, δεν κάναμε αφαιρωματικές διαδικασίες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις υπέρ ή αφιέρωμα σε κάποιο άτομο. Παρ' όλα αυτά είχαμε πραγματικά ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο μας δημιούργησε και οργανωτικό πρόβλημα και οικονομικό πρόβλημα, γιατί σας λέω, από τη μία δεν υπάρχουν έσοδα, από την άλλη πρέπει να πληρώσουμε ένα τεράστιο ποσό
για τα οικονομικά δεδομένα μια εργασιατεχνική. Θέλετε να αναφερθείτε στο ποσό? Στο ποσό δεν θέλω να αναφερθώ. Αλλά γενικά υπήρξε μια δυσαρμονία σε αυτή την ομορφιά που θέλαμε να. Εμείς ούτε οικονομικό όφελος έχουμε, ούτε πολιτικά δεν είμαστε, ούτε πολιτικό όφελος έχουμε ως χοροδία Τρίπολης. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να προβάλλουμε την Τρίπολη, να προβάλλουμε την Αρκαδία, να μπορούμε να φέρνουμε τους πολίτες μας κοντά στον πολιτισμό, κοντά στη χοροδία, κοντά στη μουσική, να κάνουμε την καθημερινότητά μας πιο εύκολη και πιο απολαυστική. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εθελοντική δανδροφύτευση στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας από την εθελοντική ομάδα ΣΔΑΚ Διγενής και το We For All. Από νωρίς η προσέλευση των εθελοντών και μαθητών σχολείων από διάφορα μέρη της Κορινθίας ήταν μεγάλη προκειμένου να φυτέψουν 1500 δεντρίλια. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε εθελοντική δενδροφύτευση στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας από την εθελοντική ομάδα ΣΔΑΚ Διγενής και το We For All. Από νωρίς η προσέλευση των εθελοντών και μαθητών σχολείων από διάφορα μέρη της Κορινθίας ήταν μεγάλη προκειμένου να φυτέψουν 1500 δεντρίλια. Διοργανώνουμε στους Αγίους Θεοδόρους στην περιοχή του Αγίου Νικολάου εθελοντική δεντροφύτευση, ο σύλλογος. Η προσφορά του κόσμου και η συμμετοχή του είναι πάρα πολύ. Μικρά παιδιά έχουν έρθει από την Κόρινθο σχολεία, έχουν έρθει στα σχολεία του Δήμου μας. Είναι πολύ συγκινητική, είναι πολύ μεγάλη δεντροφύτευση, 1200 δέντρων. Είναι η πρώτη για την περιοχή μας, τόσο μεγάλη. Στο προσεχές μέλλον θα το οργανωθούν άλλες δύο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για όλο αυτό. Ο σύλλογος είναι πάντα παρόν. Είμαστε και φύλακες των δασών, όσο μπορούμε, προστατεύουμε τα δάση μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την We For All για τη συμμετοχή και για τη χορηγία τους στα δεντρίλια. Συνεργαστήκαμε με το Δασαρχείο, καταθέσαμε μελέτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δασαρχείο Κορίνθου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δασοφύλακα τον Ανέστη. Ευχαριστούμε τον Γεωπόνο, τον Δασολόγο του Δασαρχείου μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δασάρχη τον Αλέξη τον Αδάμ για την παραχώρηση εδώ της δασικής έκτασης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ακόμα μια φορά και ευχαριστούμε και πάρα πολύ για τις επόμενες δεντροφυτεύσεις που είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν. Ήρθαμε εδώ σήμερα να συνεισφέρουμε και εμείς αυτή την προσπάθεια που γίνεται από το Σύλλογο Διγενή. Θεωρώ ότι είναι χρέος μας να συμμετέχουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Το συγκεκριμένο σημείο έχει καεί πριν κάποια χρόνια μετά από μια μεγάλη φωτιά. Και τώρα προχωράμε και κάνουμε μια δεντροφύτευση, ούτως ώστε να πρασινίσουμε λίγο το μέρος και να μπορέσουμε και εμείς να βάλουμε ένα λιθαράκι στην προσπάθεια όλη αυτή που γίνεται για την κλιματική αλλαγή, θα έλεγα. Παρουσία του Δασαρχείου Κορίνθου και ειδικών δασολόγων και γεωπόνων και με το σύνθημα «Όσο εσείς σκέτε, εμείς θα φυτεύουμε» η πρώτη εθελοντική αυτή δενδροφύτευση στην πολύπαθη από πυρκαγιές περιοχή των Αγίων Θεοδόρων αφήνει το παράθυρο ελπίδας για την βιωσιμότητα του φυσικού μας πλούτου στα γεράνια όρη. Η ανταπόκριση του κόσμου στη δράση αυτή είναι πολύ μεγάλη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την κίνηση αυτή. Το Δασαρχείο βρίσκεται κοντά στα σχολεία και σε όσους ήρθαν στη δράση αυτή για να μπορέσει να υποδείξει τα κατάλληλα σημεία και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι δενδροφυτεύσεις. Και συνεχίζουμε όλοι μαζί για ένα καλύτερο περιβάλλον. Βρεθήκαμε εδώ σήμερα στους Αγίους Θεοδόρους να κάνουμε μια μονοήμερη δράση. Δενδροφύτευση, συνεργασία, δασαρχείο μαζί με τον σύλλογο που ο πρόεδρος είναι εδώ, ο αγαπητός κύριος Σωτήρης. Τα φυτά τα έχουμε πάρει με βάση να είναι μελισσοκομικά και να είναι και πυρανθεκτικά. Πραγματοποιήθηκε μελέτη από το Δασαρχείο Κορίνθου για την περιοχή και για τα φυτά. Γενικά είναι πολύ καλό να γίνονται τέτοιες δράσεις στην περιοχή μας, γιατί έχει πληγεί από πολλές πυρκαγιές κατά καιρούς. Και γενικότερα να πρασινίσουμε λίγο τον τόπο μας που ταλαιπωρείται. Σε αναβολή προχωρούν οι ποδοσφαιρικοί αγώνες της K14 και K16 της κατηγορίας Α και Β τοπικού Κορινθίας. Λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
Με απόφαση της ΕΠΣ Κορινθίας αναβάλλονται όλοι οι ποδοσφαιρικοί αγώνες K14 και K16 στις κατηγορίες Α και Β τοπικού Κορινθίας του Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαρτίου λόγω των εκδηλώσεων των αποκριών. Η διεξαγωγή των αγώνων θα ξαναξεκινήσει το επόμενο Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαρτίου. Λόγω επειδή είναι το τελευταίο τριήμερο είναι της αποκριάς και είναι το κορύφωμα και επειδή έχουμε να κάνουμε με ραστεχνικό ποδόσφαιρο, όλα τα πρωταθλήματα αναβληθήκανε, γιατί σε όλα τα χωριά, σε όλες τις πόλεις της Κομόπολης υπάρχουν καρναβαλικές δραστηριότητες. Οπότε θεωρήσαμε σκόπιμο και εμείς ότι αυτό το τριήμερο να μην έχουμε ραστεχνικά πρωταθλήματα, οι ποδοσφαιριστές, οι παράγοντες, οι προπονητές να κάτσουν με τις οικογένειές τους, να διασκεδάσουν, να περάσουν καλά και θα πάρουν τα πρωταθλήματα μία εβδομάδα παράταση. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σούπερ. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο.